Ήρθανε λοιπόν οι Ιταλοί και εγκατεστάτησαν στη Διάνο, κάνουν και καραπιναρία, δηλαδή τι σχολοφυλάκες. Έκαναν και στην Άρβη φυλάκιο με ένα λόγο στρατού στην Άρβη. Το τάγμα ήταν στο Μύρτος. Είχε ένα λόγο στρατού στη Διάνο και με στρατιωτική χωροφυλακή. Καραμπιναρία τη λέγανε αυτή. Και είχαν και στη Διάνο άλλο ένα λόγο. Και στην Άρβη. Και ελέγχανε, περούσανε περίπολοι από την Άρβη μέχρι τα Τέρτσα, ερχόταν μια περίπολος από την Άρβη. Και ερχόταν και από την Ήρτο στα Τέρτσα και συναντώντας στα Τέρτσα. Δεν μας απαγορέψαν την κυκλοφορία. Εμάς. Όλοι πηγαίναμε εις μήνες και ήταν και στρατός. Μένα μάλιστα στο κέντρο, στα μπέλη που πυροβόλησαν, μια νύχτα δεν κατώνει το ο πατέρας μου αθμάν, τόξε, με πυροβόλησαν στο κέντρο, στο απέντρο, ένα πελάκι φυσικάλι, το είχα πια πέρα το είχαμε. Στο παραμένο Τσιλιανά φασόλιζε τα πόντζα, Αύγουστος ήταν πέντρο και όσο, με το φεγγάρι. Και ήταν το αμπέλι μας εδώ πιο χαμηλά, καμιά πενταριά πόντους, ήταν το από πάνω αμπέλι, σηκωμένο πιο πάνω, πιο ψηλά. Και καθόμουν εγώ και κρατούσε μια σκαλίδα έτσι. Αυτό ήταν η σκαλίδα. Και καθόμουν εκεί. Εγώ έτσι ακριβώς και καμιάριζα κιόλας και περίμενα το νερό να το μετακόψω. Μια στιγμή τρεις πυροβολισμοί και κοτσιές δίπλα μου και πέρασανε. Και μετά είχαν πυροβολήσει από τη Λοχία το Ναποδίτσι. Από εκεί και δεν ήταν, 60-70 μέτρα δεν ήταν. Αλλά νύχτα ήταν. Φεγγάρι, δεν τζίδαρο. Αυτή με έδανε από απόσταση και νομίζανε αυτό που κρατούσα ήταν όπλο. Και λέει, φαίνεται πως είναι στρατιώτης και φυλάει σκοπός. Και με προβλήσαν συγχρόνως τρεις. Σηκώνουμε όλα πάνω, μπουμ, τόσο λίγα τώρα. Εγώ είμαι επιλέγω ότι είμαι Έλληνας που είμαι πολίτης και τρέχουν αυτοί συγχρόνως με κόπλωση τώρα και με βάλε στη μέση σαν τον άλμα τώρα είναι αυτά πάνω και κοιτάζω και ακούω ένας και λέει βλέπει τη σκαλίδα κάτω και λέει τσάπα λέει. Αυτό που νομίζαμε λέει πως ήτανε όπλο ήταν τσάπα τα σκαλίδα. Αλλά ο πατέρας σου εψήνανε αλάτι θάλασσα, δηλαδή εβάζανε στον Άι Γιώργη με τον Νικολίτο Πετροπάτση. Είχαν τα καζάνια και στην άκρη και βράζανε θάλασσα να εξασμιστεί, να μείνει το αλάτι. Και το ξέραμε τώρα μαζέψαμε 10, 15, 20 κάλες αλάτι, το πάμε στη Μεσσαλά, ψάχνω μιλιάδες. Κρυθάρια, κουτσιά, ό,τι μαζί είναι, τέλος πάντων. Μα βλέπουν αυτοί οι φωτίες και να έρχουν και μέσα. Τρομοκρατηθήκα, λέει, ένα από ποιοι ήταν στρατός. Να μην κλείζει και πέρα και μαγειρεύουν. Νύχτα. Και μαγειρεύουν και... Τα μπλέξαν περίπου. Αυτό τώρα μια διμερία. Λοιπόν, όλοι μου λένε, ένας πήξε, ψάτα πάρτα τα ελληνικά. Και εγώ άγιο τρεις λέξεις ιταλικά και μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει. Τους είπα τώρα, αυτοί δεν πιστεύω ότι βράζαμε θάλασσα. Να βάλουμε όλα τη σφίλη, η δουλειά είναι αυτή, σου λέει, τρέλα είναι σου λέει. Αυτή για να κάνετε τώρα 100 κάρδες θάλασσα πρέπει να εκταλπιστεί, να βγάλει 3-4 κιλά αλάτι. Κάτι μου και κάνετε τέτοια δουλειά. Δεν το ξέρανε λοιπόν, μου λέει, να πάμε μαζί. Με βάλανε λοιπόν εμένα μπροστά και πήγαινα καμιά 50 μέτρα μπροστά και αυτοί ακολουθούσαν από πίσω με
Τα χέρια έτοιμα να πυροβολήσουμε. Έτσι δεν το πιστεύαμε. Όταν φτάξαμε τον Μπαρμπαγιώργη του Γιαννάη, του σχεδωμένου το σπίτι, φωνάζω εγώ, «Ε, Μπαρμπαγιώργη!» Αλλά ο Μπαρμπαγιώργης με τον Νικολίτο που το πάτησε, ακούσα τους πυροβολισμούς. Ξέρα πως εκπότησα εγώ και κάτω λέω πως ζωντανό. Ακούν τους πυροβολισμούς και εμένα χάρισα ότι ήμουν ζωντανός. Αλλά αυτοί επιπρόσθεταν στο διάκι πέρα. Πέταχτε από πάνω και πέσα τα γιάκια, για κάτι που κατεγεί το γυψά. Εγκρυφτήκανε. Και πήγαινε και κρυφτήκανε μετά στους κίνους. Φτάνουμε λοιπόν απάνω, τα όπλα τώρα τα κρατάνε γεμάτα στο χέρι και ανεβαίνω από πάνω. Κοιτάζονται πραγματικώς. Το κάνουν το αλάτι, το ρωτήμα, το νερό που βράζει και το ρωτήμα ήταν μυρό. Τότε αυτή λέει, Μανώλη, εντάξει, αλήθεια λέει, μου λένε. Α, σου λέει, δεν μ' αρέσει ψέματα. Οι πολίτες είχαν, ο πατέρας ο Μαγκάς έμπαζε με ένα λαχανικά με λιτζάνες, μπάμιες, και τους εφόλαξαν να κονταρθούνε, αλλά αυτοί είχαν αντίρρηση να φούνε σου και αν μας συλλάβουν, να μας επάνω, μας επάνω στον πλούτο. Και δεν ήθελαν, αλλά τελειπνέανε, πες τους να έρθουνε. Να τον ζουλατσιδούμε και αυτούς να διαπιστώσουμε τέλος πάντων. Τον ίδιο άνθρωπο το συνεργοδοτεί εδώ πέρα και τον διάλογο του για αυτή τη δουλειά. Να προετοιμάζονται να μαγειρέψουν, θα φάνε και αυτοί. Θα... Πώς το λέτε αυτό, μου λέει γιατί είστε άλλος. Μελαντζάνες, λέει εμείς τι λέμε, λέει μελαντζάνες. Πώς τη λέει, μπάμιες. Μπάμ, δεν κατώ πώς μου λέει, πώς λέει αυτή. Με ρωτούσε δηλαδή πώς λέμε το ένα φόρτο, πώς λέμε το άλλο, τέλος πάντων. Ήρθανε λοιπόν. Άμα ήρθαν τώρα αυτοί και ο πατέρας και ο Μακαρίτης, ο Μακαρίτης και ο Κόλλος ο Τροπάης. Τότε λέγανε, βίνω, τους είπαν παράγαμε κρασί. Και λέγαμε, ο διάλογος Νικολή, έχω πάρει μαλλόνι, μια ολιά, μα το πάντο ψήνω με τίσο να μας εδίρουνε κιόλας. Λοιπόν, κάτσανε για παρακάμψη ώρα, αυτοί παραστακούλιζανε για βίνο. Και τους λέω, δεν υπάρχει, ναι, πάω βίνα, σου λέω, δεν υπάρχει βίνο. Και κάτσανε για αρκετή ώρα, εγώ παλαιό, εμένα θα με πάρουν τώρα μέσα, βέβαια. Ασφαλώς. Λοιπόν, σηκώνται μια στιγμή και από κουβεντιάζα, με λέει, Μανώλη, γεια σου, μου λένε. Εσύ μου λέει, καλό, παιδί, καλό, μόνο. Και σηκωθήκαν και πήραν κάτω και σηκωθήκαν να πηγαίνουν στο Μύρτο. Με παρουσιάμαστε καταλάβαν όπως είπαμε οι Γερμανοί, πήγαν οι Ιταλοί και τις θέσεις τους την πήραν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν και αυτοί στην Άρβη, ήρθαν στη Βιάνο στρατός, έκανε ερχόταν στη Βιάνο, έκαναν πολλές φορές μπρόκες στείλανε για να δούνε. Είχαν ορισμένους, τους είχαν για τους συλλάβους, τους είχαν πικεντίνους, από το χωριό μας εμάς ήταν ο Μιχαήλος, ο οποίος τον είχαν όπως ήταν ο αρχηγός της οργανώσεως του ΕΑΜ στην επαρχία. Και ερχόντουσαν και καταχειρούσαν ξαφνικά έτσι ένας λόγος να κυκλώσει το χωριό, να μας απολάμψουν όλοι να πάμε στην Εκκλησία να ελέγξουν τις ταυτότητες. Παρενοχλήσεις γινόντουσαν δηλαδή και δεν μπορούσαμε να έχουμε τίποτα φανερά και μάλιστα ένας ήταν, όταν ήταν Ιταλοί εδώ πέρα είχαμε, δηλαδή εκεί πέρα στο γρήγορο είχαν πιο μεγάλες παρενοχλήσεις.